Σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές έθεσε η κατάρρευση τυχείου και μπαλκονιού από κτίσμα στην οδό Βυζαντίου και μόνο από θαύμα δεν έχει τραυματιστεί κάποιος συμπολίτης μας. Όπως καταγγέλουν οι κάτοικοι, τα ερείπια και τα μπάζα από το διαλυμένο κτίσμα έχουν κλείσει το στενό δρόμο και από τις δύο πλευρές, κάνοντας τη διέλευσή του μια επικίνδυνη αποστολή. Η κατολίσθηση συνέβη στις αρχές Μαΐου με τη μεγάλη καταιγίδα που και από τότε, ένα μήνα μετά, δεν έχει ασχοληθεί κανένας αρμόδιος και κανένας φορέας δεν έχει ενδιαφερθεί και δεν έχει απαντήσει στις εκκλήσεις των κατοίκων για να ανοίξει ο δρόμος και να μετακινηθούν οι όγκοι τσιμέντου που έχουν προκαλέσει ζημιές στις παρακείμενες κατοικίες. Όπως μας εξήγησε η ηλικιωμένη με κινητικά προβλήματα, τις οποίες το σπίτι έχει πληγεί από τις καταστροφές, κανείς δεν ήρθε για να ασχοληθεί με το πρόβλημα που έχει κλείσει τους κατοίκους της περιοχής στα σπίτια τους υπό το φόβο νέας κατολίσθησης. Με τη βροχή ήρθε και φούσκωσε ο τείχος και έπεσε όλη, πήρε όλη την πλάκα. Ήταν ολόκληρο μπαλκόνι, 4 μέτρα και το πήρε όλο το μπαλκόνι. Και τώρα το έχουμε τόσες μέρες και δεν μπορούμε να περάσουμε. Ούτε να κατεβούμε, ούτε να ανεβούμε. Κάτι βλέπετε τώρα πως είναι, σε τι χάλι βρίσκεται ο δρόμος. Πόσο καιρό τώρα είναι αυτό έτσι? Αυτό είναι 22 μέρες. 22 μέρες. Έτσι, σε αυτά τα χάλια. Δεν μπορούμε να περάσουμε. Θέλω να κατεβώ κάτω στην αυλή μου και δεν μπορώ. Σκεφτείτε, οι πέτρες έχουν ρημάξει τους τοίχους, τα κάγκελα μου. Βλέπετε, είμαι με μαύρο χάλι. Δεν πρέπει οπωσδήποτε να διορθωθεί. Να σας ρωτήσω, ο ιδιοκτήτης εδώ του κτίσματος ποιος είναι? Είναι από τη Θεσσαλονίκη, ήταν εδώ. Έρχονται αλλά δεν μπορούν. Τώρα τι περιμένουν και δεν μπορούν να έρθουν. Έρχονται, το βλέπουν, φεύγουν. Έρχονται μηχανικοί, τα βλέπουν και φεύγουν, αλλά στην ουσία δεν γίνεται τίποτε. Στο Δήμο απευθυνθήκατε? Εγώ δεν μπορώ να βγω από την πόρτα έξω, γόρι μου. Είμαι άρρωστη και δεν μπορώ να βγω από την πόρτα έξω. Οι γείτονες που περνάνε εδώ, να, αυτός ο Μαυρόπουλος που πέρασε, περνάει από εδώ να πάει στο σπίτι του. Σκεφτείτε ότι δεν μπορεί να πάει. Δεν έχει έρθει κάποιος δηλαδή για να προσπαθήσει να μαζέψει τη ζημιά? Κανένας. Ο μάστορας που γκρέμισε λίγο, άνοιξε ένα μονοπατάκι και να πηγαίνει στο σπίτι του. Κάτω είναι από εδώ, είναι η είσοδος. Δεν μπορεί να πάει. Καταλάβατε. Αυτά εδώ τα υποστηλώματα ποιοι τα βάλουν? Ναι, ο μάστορας τα βάλει για να μην πέσει και εκείνο και γκρεμίσει και από πάνω το σπίτι. Δηλαδή από την πρώτη ζημιά υπήρξαν και άλλες κατολιστές, πέσαν κομμάτια? Βέβαια, συνέχεια. Αν κάνεις λίγο, πέφτουν οι πέτρες. Έγινε κάποιο ατύχημα? Όχι, ευτυχώς έγινε η ώρα 11 το βράδυ. Ευτυχώς που δεν πήρε κανέναν.